Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Το δικό σας σχόλιο μετά την ολοκλήρωση και αυτής της προσπάθειας ποιο είναι? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νατσούλη. Εμείς αρχίσαμε εξ αρχής τις θέσεις μας και την άποψή μας για τη συγκεκριμένη δομή την είχαμε πει στο ραδιοφωνικό σταθμό, ναι. Ο κόσμος την ξέρει και τι ακριβώς ζητάγαμε. Έτσι κι αλλιώς, αρχής εξ αρχής, το μόνο που ζητάγαμε ήταν να νομιμοποιηθεί η όποια διαδικασία απαιτείται για να μπορέσει να λειτουργήσει είτε από το Δήμο που εμείς ήμασταν κάθετοι και ζητούσαμε να το δουλέψει ο Δήμος, ναι. Είτε όταν και αν εκμισθωθεί με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που αυτό φάνηκε ότι προέκυψε από την τελευταία πλειοδοσία αυτή τη στιγμή του Λατομείου για συμφέρον του Δήμου, να είναι καθόλου νόμιμη η λειτουργία του. Πιστεύετε ότι αυτή η τελευταία, που έγινε το Σάββατο, η τελευταία δημοπράτηση, πληρεί όλους τους όρους για να μην έχουμε θέματα από εδώ και κάτω ή υποψιάζεστε άλλα πράγματα? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νατσούλη. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά η Επιτροπή έκανε πραγματικά όπως έπρεπε τη δουλειά της. Μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρος, δεν ήμουν παρόν. Ναι. Δεν γνωρίζω με τι τρόπο έγινε η συγκεκριμένη πλειοδοσία, αλλά θέλω να πιστεύω μετά από τις δηλώσεις του Προέδρου και του μέλους της διοίκησης της Μακεδονός που μετήχε στην Τριμελή Επιτροπή του κυρίου Μηταλίδη, πως τα πράγματα έγιναν όπως θα έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή έγιναν κατά κάποιον τρόπο σωστά. Όμως, αυτό μας διαβεβαιώνει και ο κ. Σαλβαρίνας, βέβαια, ο οποίος είναι απερχόμενος πρόεδρος ουσιαστικά. Με αυτή τη διαδικασία ολοκληρώνει ο κ. Σαλβαρίνας την πορεία του στη θέση αυτή. Αναλαμβάνει ο κ. Ζήσης, όπως δείχνουν τα πράγματα. Εδώ την αξίζει να σημειωθεί στο πρόσωπο του κ. Σαλβαρίνα ότι πραγματικά ο Γιάννης Σαλβαρίνας ασχολήθηκε, το έτρεξε το θέμα όσον αφορά τα δικαιολογητικά τα οποία ήταν απαραίτητα για να μπούμε σε μια σωστή τροχιά. Και ότι ο άνθρωπος ασχολήθηκε με το θέμα και το έφερε εκεί που το έφερε, πραγματικά. Να του ευχηθώ στο καινούργιο του αξίωμα, μιας και μου δίνεται το βήμα, ναι. Καλή σταδιοδρομία και στον καινούργιο πρόεδρο της Μακεδνός να έχει επιτυχίες και καλή σταδιοδρομία επίσης στο έργο το οποίο αναλαμβάνει ο κύριος Ζήσης. Όμως, επειδή δεν άκουσα τις προηγούμενες συνεντεύξεις του κυρίου Σαλβαρίνα και της κυρίας Σπύρου, γιατί ναι. Ήμουνα στη δουλειά, ναι. Και μόνο τώρα που με πήρατε τηλέφωνο, πραγματικά είδα το τηλέφωνό σας. Σήμερα προκύπτει και κάτι άλλο όσον αφορά το κομμάτι της Μακεδνός. Σήμερα καταθέτουμε τουλάχιστον 28 ή 32 άτομα, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, οι προηγούμενες διοικήσεις και εμείς στο πτεσματοδικείο Καστοριάς για μια καταγγελία η οποία έχει γίνει όσον αφορά το κομμάτι του Λατομείου για τη λειτουργία του όσο ήταν παράνομο και παράτυπο. Μάλιστα. Από πληροφορία που έχω. Δηλαδή η ταλαιπωρία ανθρώπων θα συνεχιστεί μέχρι και σήμερα που θα πρέπει να πάτε στα δικαστήρια για να καταθέσετε όλα αυτά τα άτομα και των προηγούμενων διοικήσεων για τη λειτουργία του. Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί πρώην μέλος της Μακεδνός, ο οποίος διοίκησε στο Λατομείο και πήγε, έδωσε κατάθεση, πήγε μάλλον να δώσει κατάθεση. Ναι. Τώρα το πρωί και με πήρε τηλέφωνο, με ενημέρωσε, τα πράγματα είναι υπερβολικά δύσκολα. Δηλαδή, θα πρέπει να βάλουμε δικηγόρο να ελέγξει τα έγγραφα, γιατί από ό,τι με πληροφόρησε, έχει έρθει επιτροπή από τη Θεσσαλονίκη, έχει κάνει περιοδία στο χώρο, έχει συλλέξει όλα τα στοιχεία τα οποία της ήταν απαραίτητα για να προβούν. Δεν ξέρω ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την καταγγελία. Έχει ακουστεί ότι είναι ένας σύλλογος από την περιοχή, έχει ακουστεί ότι είναι και κάποιοι άλλοι που σιγοντάρανε το σύλλογο. Δεν έχω πλήρη εικόνα. Όμως τα πράγματα όσον αφορά το κομμάτι της νόμιμης λειτουργίας του Λατομείου μετά από τις καταθέσεις οι οποίες θα δοθούν, φαίνεται ότι τελικά θα είναι πολύ δύσκολο. Πότε έγινε αυτή η καταγγελία για την οποία καλείστε να καταθέσετε? Εγώ πήρα κλήση πριν από μία εβδομάδα. Αναφέρεται στην χρονολογία 2015-2020. Μάλιστα. Από το 15 λοιπόν, 15 με 20, μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τη δικιά μας θητεία, ναι. Επειδή εμείς όταν είχε ξεκινήσει, όπως ξέρετε κύριε Νατσούλη, τη διαδικασία με τα ασφαλιστικά μέτρα περί μη λειτουργίας της δομής μέχρι να γίνει εξυγίαση, ναι. Και αυτά, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλο μέρος ευθύνης, διότι τη δομή την είχαμε κλειστεί όλα αυτά τα χρόνια που είχε αναλάβει ο κύριος Κορετζίδης. Δημοτική αρχή, ναι, και ουσιαστικά δεν δούλεψε το Λατομείο γιατί ήταν κλειστή η δομή. Και διοίκηση της Μακεδνός. Από εκεί και έπειτα ο κύριος Σαλβαρίνας, με τις κινήσεις τις οποίες έκανε, μου διαβεβαίωσε
ότι έχουμε υπογραμμένη σύμβαση για τα ανακυκλώσιμα υλικά, έχουμε τα περιβαλλοντολογικά στα χέρια μας, έχουμε δηλαδή όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται για να αποδείξουμε ότι πλέον η συγκεκριμένη δομή, εάν θα λειτουργήσει καθόλου ανώμημα. Και όπως λέει και ο κύριος Αλβαρίνας πριν λίγο, και τα πρώτα χρήματα που θα δοθούν με την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή τα 242.000 τα πρώτα για τον πρώτο χρόνο, θα δοθούν κατευθείαν για να αποπληρωθούν υποχρεώσεις της Μακεδνός. Δεν ξέρω και αν αυτό λέει επίσης κάτι. Λέει σίγουρα πολλά, γιατί όντως η Μακεδνός είχε υποχρεώσεις σε εργαζόμενους, σε λογιστές. Πρέπει να καθαρίσει το οικονομικό κομμάτι της Μακεδνός για να μιλάμε ότι έχουμε μια υγιής δομή μισθωμένη σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος τζάμπα τα λεφτά του δεν θα τα πετάξει ο άνθρωπος. Την πήρε για να βγάλει το ανάλογο κέρδος που πρέπει να βγάλει. Φυσικά, από εκεί και έπειτα, αφού δεν είχαμε τη δυνατότητα εμείς σαν Δήμος να τη λειτουργήσουμε, θέλω να πιστεύω και δεν θα βγω σε κόντρα και σε αντιπαράτηση αυτή τη στιγμή, ότι μετά από όλες τις ενέργειες που γίναν, γιατί κάποιοι μας κατηγορήσανε για αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, η επιτυχία είναι και δική μας, γιατί αν δεν φτάναμε σε αυτές τις διαδικασίες να ξεδιαλύνει το τοπίο, θα ήτανε αιωρούμενη όλη αυτή η διαδικασία για άλλη μία φορά. Πιστεύετε γι' αυτό και για την καινούργια εκμίσθωση δεν αντιδράσαμε, γιατί ξέραμε εκ των προτέρων ότι εκεί θα πάει η ιστορία. Απορώ όμως, όταν πάρθηκε η απόφαση ότι το λατομείο θα το δουλέψει ο Δήμος, ενώ στην πίσω πλευρά του μυαλού τους είχαν την εκμίσθωση, για ποιο λόγο βγήκαν και κάναν τέτοιου είδους δηλώσεις και πανηγύρια ότι τελικά το λατομείο θα δουλέψει από το Δήμο Καστοριάς και ούτω καθεξής. Κύριε Μόσχο, έχω την αίσθηση ότι αν δεν πήγαινε καλά η συγκεκριμένη προσπάθεια, δεν ήταν μονόδρομος να το δουλέψει ο Δήμος. Αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε κάτι καλά τώρα, έχω την αίσθηση ότι θα το δούλευε ο Δήμος είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Τέλος πάντων, εύχομαι να είναι το τέλος καλό, να είναι όλα καλά. Με τα 242.000 το χρόνο για τον Δήμο της Καστοριάς, πιστεύω ότι θα κλείνονται τρύπες. Θα γίνονται Κοιτάξτε πράγματα, γιατί όλα αυτά γίνονται για να δούμε και ένα όφελος κι εμείς, έτσι. Το θέμα του κλεισίματος μιας τρύπας έχει να κάνει με αυτόν που θα διαχειριστεί το συγκεκριμένο οικονομικό κομμάτι. Εάν αυτοί που θα διαχειριστούν. Λογικά το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα είναι αυτό. Αυτό ακριβώς. Εάν αυτοί που θα διαχειριστούν το συγκεκριμένο οικονομικό κομμάτι πράξουν σωστά τη δουλειά τους και υπάρχει διαφάνεια, θέλω να πιστεύω ότι θα βουλώσουν τρύπες και θα γίνουν πράγματα. Το θέμα είναι να υπάρχει επικοινωνία, να υπάρχει σύμπνοια και ειλικρίνεια μεταξύ εμάς που είμαστε αυτή τη στιγμή Δημοτική Αρχή, Δημοτικό Συμβούλιο και μέλη της Μακεδνός, για να μπορέσουν να γίνουν αυτά που εσείς περιμένετε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε φυσικά όλη την απορία, γιατί από εκεί και μετά κρατάει και ο Δήμος ένα κομμάτι, το κομμάτι της εποπτείας στο λατομείο, αυτό πρέπει να το πούμε. Θα το δουλεύει βέβαια ο ιδιώτης, την εποπτεία θα την έχει ο Δήμος, σύν όλα τα ωφέλη σε υλικό που μπορεί να έχει να χρειαστεί ένας Δήμος σαν της Καστοριάς που είναι και τεράστιος. Εντάξει, αυτά λίγο να τα βλέπουμε ερωτήματα, επίσης. Κύριε Νατσούλη, γιατί εκεί πάνω υπάρχει και ένας μηχανολογικός εξοπλισμός. Ναι. Αυτή τη στιγμή με την εκμίσθωση, δεν γνωρίζω ακριβώς τι εμπειρελάβανε στην εκμίσθωση, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον εξοπλισμό αυτόν ο οποίος υπάρχει εκεί όσον αφορά τα μηχανήματα, τους φορτωτές. Λογικά τα δεν εκμισθώνεται και ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Λογικά. Δεν έχω πλήρη εικόνα για όλο αυτό ακριβώς. Γι' αυτό δεν θέλω και να τοποθετηθώ συγκεκριμένα για αυτό το πράγμα. Ναι. Εμένα αυτό που ιδιαίτερα με ανησυχεί. Ή από εκεί, εγώ να το προεκτείνω. Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή του, ή αν χαλάσει κάτι για την αντικατάστασή του. Αυτό ακριβώς. Ναι. Γιατί έχουμε ζήσει τέτοιου είδους δομές στο Δήμο Καστοριάς που έχουν εκμισθωθεί, όπως ήταν ο Ξενώνας της Πολυκάρπης, όπως ήταν ο Κορμοράνος στο Μαυροχώρι, ναι, που ειδικά στο Μαυροχώρι έχουν μείνει μόνο οι τείχοι, όπως και στον Ξενώνα της Πολυκάρπης, και έχουν ρημάξει τα πάντα. Δεν θα ήθελα δηλαδή το λατομείο να έρθει σε αυτή την κατάσταση και να βιώσουμε τα ίδια που βιώσαμε με άλλες δομές. Εφόσον η Δημοτική Αρχή και η πλειοψηφία της κρίνει ότι με αυτές τις κινήσεις έχει θεμητά αποτελέσματα όσον αφορά και τα οικονομικά και τις λειτουργίες των δομών και έπραξε με αυτόν τον τρόπο, καλώς έπραξε. Αρκεί να έγιναν σωστά τα πράγματα και να μην υπάρχουν κενά στην όποια διαδικασία. Μας το διαβεβαίωσε αυτό ο κύριος Μηταλίδης στη δήλωσή του, ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε, έπραξε το χρέος του και όλα ήταν σωστά και νόμιμα. Αν δεν υπάρξουν από εκεί και έπειτα άλλες συγκρούσεις από άλλους ενδιαφερόμενους και αυτά, σημαίνει ότι είχε ένα καλό τέλος και ήταν πραγματικά πολύ ωφέλιμο να πάρει αυτά τα χρήματα ο Δήμος Καστοριάς. Ωραία. Θα δούμε. Τα πρώτα χρήματα θα τα πάρει με την υπογραφή της σύμβασης. Δεν τα πήρε ακόμα, για να είμαστε απόλυτοι.
Τα πρώτα χρήματα θα τα πάρει με την υπογραφή της σύμβασης, πιθανολογούμε αρχές Μαΐου, τον πρώτο χρόνο. Τα πρώτα 242.000. Ναι. Αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα και το τονίζω είναι οι σημερινές καταθέσεις που θα δώσουμε. Ναι. Από εκεί θα καταλάβω πραγματικά πόσο μεγάλη είναι η σοβαρότητα που έχει πάρει το πράγμα με τις καταγγελίες τις συγκεκριμένες. Και όσον αφορά το θέμα αυτό, εκεί θα ήθελα να κάνουμε ξανά μία τοποθέτηση, να μάθουν όλοι οι υπόλοιποι και το πώς θα πρέπει να κινηθούμε, γιατί είναι κρίμα να έχεις μπλέξει σε μία δομή, να έχεις εκλεγεί, να έχεις πάει να βάλεις πλάτη, να βοηθήσεις το Δήμο, τη Δημοτική Αρχή και γενικότερα το έργο μιας Δημοτικής Αρχής και να βγεις από το πουθενά εκτεθειμένος και να τρέχεις στα δικαστήρια κινδυνεύοντας μετά η δική σου περιουσία. Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μοσχού, που ήσασταν μαζί μας. Έγινε, Χρήστο, και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.